Καλησπέρα φίλε και φίλοι, είναι μια έκτακτη εκπομπή, μικρή σε διάρκεια θα είναι, πρωτού προφανώς την εκπομπή στις 11 και 4. η ώρα είναι 10 ακριβώς το βράδυ. Αυτή την ώρα ε, έχει συλληφθεί ο Ντόναλτ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ της ε, εισήλθε στο δικαστικό μέγαρο όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες για παρακράτηση διαβαθμισμένων και απόρριτων εγγράφων και επιπρόσθετα του έχουν βάλει και κατηγορίες για απόκρυψη της συγκεκριμένης κατοχής, ε, ψευδορκία και ότι έχει παραπλανήσει τους πράκτορες ότι δεν έχει αυτά τα διαβαθμισμένα απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν βρεθεί εκατοντάδες ή να μην πω και χιλιάδες απόρριτα έγγραφα στην κατοχή του Ντόναντ Τραμπ, ο οποίο είχε το συνήθεια να βγάζει φωτοτυπίες στα απόρριτα και να τα κρατάει. Κάποια από αυτά βρέθηκαν και σε νάιλον συσκευασία εντός ενός από τα καζανάκια σε, ένα, σε μία από τις τουαλέτες του σπιτιού του Donald Trump, μιλάμε για χιλιάδες έγγραφα. Το σημαντικότερο πράγμα απ' όλα είναι ότι <coughs> αναμένονταν να υπάρχει ένα τεράστιο όγκος ανθρώπων οι οποίοι θα υποστηρίξουν τον Donald Trump. Ε, τελικά δεν έφτασαν, υπολόγισαν 50.000, δεν έφτασαν τόσους, υπάρχουν όμως αρκετοί έξω από το δικαστικό μέγαρο από ό,τι λένε από τι ανταποκρίσει από τι ΗΠΑ. Ο Ντόναλτ Τραμπ, με το που εισήλθε στο δικαστικό μέγαρο, συνελήφθη. Εξετάζεται αν του έχουν φορέσει χειροπέδε ή όχι. Υπάρχει διαδικασία για ομοσπονδιακό έγκλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει επιληθεί το FBI. Λέει ότι πρέπει να τοποθετούνται χειροπέδε. Και πάλι εδώ πέρα μέσα είναι το, το μεγάλο ερώτημα: αν θα τι έχει τι χειροπέδε μπροστά ή πίσω. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για αυτό το πράγμα. Αν είναι εγκληματή, πρέπει να είναι πίσω. Αν είναι κάτι που υποτίθεται ότι είναι τυπικό, είναι μπροστά. Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε. Ο ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι τελικά δεν πρέπει να του έχουν φορέσει χειροπαίδευση, να τι έχουν φορέσει μπροστά, γιατί συνεχίζει και κάνει τι άλλο. Το tweet που γράφει συνεχόμενα, όπου δήλωσε ότι αυτή είναι μία από τι πιο λυπηρέ ημέρε των ΗΠΑ. Γύρονται τεράστια τεράστιες ερωτήματα για τη σύλληψη. προσήλθε μόνο του. Είναι όντω ομοσπονδιακό έγκλημα αυτό, μια δίκη η οποία μπορεί να κρατήσει αρκετό καιρό. Αλλά πάρα πολλοί λένε ότι προσπαθούν να του αφαιρέσουν το χρήσμα. Είναι η μεγάλη μάχη μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατών. Και εάν καταδικαστεί για αυτά τα, τα εγκλήματα, δηλαδή γίνει γρήγορα η δίκη και καταδικαστεί, πιθανόν να μην μπορεί να λάβει το χρήσμα από την πλευρά του κόμματό του για τι εκλογέ των ΗΠΑ, τι οποίε από την αντίπαλη παράταξη θα είναι ο Biden υποψήφιο. Οπότε θα προκύψει κάποιο άλλο και θα είναι μια μονομαχία μεταξύ Biden και του καινούριου. Όπω καταλαβαίνετε, ανεξάρτητα αν συμπαθήσει ή όχι το Τραμπ, ανεξάρτητα αν συμφωνεί με τι πολιτικέ του ή όχι, είναι μια πάγια τακτική να τον πετάξουν εντό αγωγικών από τη διαδικασία την προεδρική. Δεν εξετάζω εάν πράγματι είχε τα έγγραφα ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εκατοντάδε φορέ μπορούν να φυτευτούν. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ίδιο λέει ότι τα είχε, λέει και τα είχε μόνο για ενημέρωση. Είναι σημαντικό πάρα πολύ, είναι μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή, είναι μια γεωπολιτική εξέλιξη. Οι ΗΠΑ δείχνουν να μην του ενδιαφέρει καθόλου το γεωπολιτικό όσο αφορά την Ουκρανία και τη Ρωσία. Το έχουν αφήσει στο, θα έλεγα, στο ρελαντί. Ασχολούνται οι υπόλοιπε χώρε και αυτοί ασχολούνται με το πώ θα εκαθαρίσουν του δύο προέδρου των ΗΠΑ. Πριν από λίγες ώρες βγήκαν και κάποιες φήμες ότι μια επιτροπή από το κόμμα του Biden θα ζητήσει να περάσει από κάποιες εξετάσεις όσο αφορά την νοητική του κατάσταση για το αν θα είναι ικανός να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και για τα επόμενα χρόνια μετά από τη λήξη της προεδρικής θητείας. Εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε άλλο προκύψει ή έκτακτο ή πιθανόν, επειδή έχω ήδη προαναγγείλει ποιο θα είναι το θέμα τη αυριανή εκπομπή, θα υπάρχει και μια αναφορά στην σύλληψη αυτή, η οποία είναι ένα σημαντικότατο γεγονό το οποίο αλλάζει το status quo στι ΗΠΑ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα περιμένω στι 11 και 4 με την εκπομπή Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί. Γεια σα.